This is Olaf from Enforcer. You're watching TV War on Mad TV. Προφανώς επηρεασμένο από το αλληγορικό, όχι και τόσο παιδικό παραμύθι του George Orwell, βλέπε 1984, το Animal Farm, που εκδόθηκε το 1945, είναι ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό βιβλίο που πιστεύουμε πως όλοι πρέπει να διαβάσουν. Μία κριτική στην εκάστοτε εξουσία που συνοψίζεται στη φράση «Όλα τα ζώα είναι ίσα μεταξύ τους, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα». Το Blind Leading the Blind είναι το πρώτο single των Elegant Weapons, το οποίο και ομολογούμε πως περιμέναμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Ποιοι είναι οι Elegant Weapons, δικαίως αναρωτιέστε ορισμένοι από εσάς. Είναι το συγκρότημα που δημιούργησε ο κιθαρίστας των Judas Priest, Richie Faulkner, και στην ουσία πρόκειται για ένα super group στο οποίο, εκτός φυσικά από τον ίδιο τον Richie, συμμετέχει ο drummer των Priest, Scott Travis, ο μπασίστας των Pantera, Rex Brown, ενώ τα φωνητικά αναλαμβάνει ο Ronnie Romero, ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα project, αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη στιγμή της πορείας του ήταν όταν τον κάλεσε ο Richie Blackmore να τραγουδήσει στην επανένωση των Rainbow πριν από μερικά χρόνια. Δεν το λες και λίγο αυτό. Ο Richie Faulkner με την παρουσία του στους Priest τα 10 τελευταία χρόνια νομίζω πως έχει πείσει και τους πλέον δύσπιστους πως ήταν η ιδανική επιλογή ως αντικαταστάτης του KK Downing. Έχει ανανεώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ιερείς και δεν θα ήταν λίγο να πούμε πως οι εμφανίσεις του συγκροτήματος στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό επάνω του. Άξιος, πανάξιος. Νομίζω πως αξίζει ακόμα να πούμε πως τον Faulkner τον είχαμε δει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μακρινό πλέον 2007-2008, όταν έπαιζε στο συγκρότημα της Lauren Harris, κόρης του Steve Harris, η οποία και άνοιγε τότε τις συναυλίες του μπαμπά και λέγεται πως ο ίδιος ο Harris είχε πει στον Faulkner πως αν χρειαστεί ποτέ κιθαρίστα στους Maiden, θα είναι η πρώτη επιλογή. Το ντεμπούτο των Elegant Weapons το περιμένουμε τους επόμενους μήνες. Ωραίο το πρώτο δείγμα, αν και δεν σκίσαμε τα ρούχα μας, ομολογουμένως. Blind Leading the Blind, λοιπόν, στον πρόλογο από τους Elegant Weapons. Καλώς ήρθατε στο TV War, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ. Εντάξει, παιδιά, φτάνει. Το ΒΑΡ είναι στη θέση του. Έχουμε και νέα προσθήκη στο ΒΑΡ. Παρακαλώ, τι κάνετε, κύριε Γιάννη μου, όλα καλά? Γεια σας, πολύ καλά είμαστε. Κυρία μου, πώς είστε, όλα καλά? Χαρά. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πολλά και διάφορα έχουμε και για απόψε από ολόκληρο τον κόσμο του metal. Δίνουμε όπως πάντα βάση στην επικαιρότητα και στις νέες κυκλοφορίες, ενώ θα κάνουμε και τις απαραίτητες βουτιές στο παρελθόν. Και σε λιγότερο από 40 μέρες κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Metallica, το 72 Seasons, το οποίο και περιμένουμε πραγματικά με μεγάλη ανυπομονησία. Μας άρεσαν πολύ, πάρα πολύ τα δύο πρώτα δείγματα από εκεί. Πάμε να τους δούμε αμέσως μετά τους Asking Alexandria, που εμφανίζονται στο Rock Wave Festival στις 7 Ιουλίου. Και εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραίο το νέο single των Elysion, το Crossing Over που μόλις είδαμε. Έχουν περάσει 9 ολόκληρα χρόνια από την προηγούμενη τους κυκλοφορία, αλλά το συγκρότημα κάνει ένα πραγματικά πολύ δυνατό comeback με το νέο του άλμπουμ, το Bring Out Your Dead, που έρχεται μέσα στον Μάρτιο και που λες, Βαρ, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, είναι ένας τύπος για τον οποίο δεν ξέρουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, οπότε σίγουρα θα μάθουμε για αυτόν τι ακριβώς συμβαίνει, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται, αυτοαποκαλείται Mystic, το μυστικό, το γενικότερο μυστικό, ο οποίος τι κάνει τώρα ο man αυτός. Ξεκίνησε να ηχογραφεί ένα άλμπουμ από τον Δεκέμβριο του 2017, έχουν περάσει 5,5 χρόνια από τότε, σιγά σιγά το ολοκληρώνει και στην ουσία πρόκειται για ένα tribute στο Transcendence των Creeds of Glory. Αυτός θα ονομάσει τον δίσκο Transcended, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν κάνει διασκευές στα τραγούδια, αλλά προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να αναγυρίσει, να αναδημιουργήσει τον ήχο του μυθικού αυτού άλμπου και του μυθικού αυτού συγκροτήματος.
δουλεύει με τον παραγωγό του Transcendence στα Morrison Studios στην Αμερική, ενώ λέει πως έχει δουλέψει, ισχυρίζεται, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια αυτό, πως τρία μέλη των Crimson Glory του έχουν δώσει τις ευλογίες του για το συγκεκριμένο project. Κάποια δείγματά του μπορούμε να ακούσουμε στο διαδίκτυο, αλλά ρε εσύ Γιάννη, εγώ νομίζω πως πάρα πολύ φιλόδοξο ακούγεται όλο αυτό. Δεν είναι. Τώρα μιλάμε ότι έπιασε άλμπουμ που ουσιαστικά δεν μπορεί να το πιάσει κανένας. Η φωνή του θυμίζει αρκετά τον Midnight. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι κλόνος του μεγάλου αυτού τραγουδιστή. Νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τον δίσκο, να καταλάβουμε τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Πάντως έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερο buzz στο ίντερνετ με τον συγκεκριμένο τρύπο. Περιμένουμε να δούμε. Βεβαίως. Ακόμα στις 7 Απριλίου, σε 1,5 περίπου μήνα από τώρα, 2 πόσο είναι, όχι λιγότερο είναι, σε 1 μήνα από τώρα, ο Paul Gilbert, ο σπουδαίος αυτός κιθαρίστας, τον οποίο ξέρουμε από τους Racer X και από τους Mr. Big και από τους τόνους προσωπικών άλμπουμ που έχει βγάλει μέχρι τώρα, σπουδαίος Shredder, καταπληκτικός κιθαρίστας ο Paul Gilbert, βγάζει ένα άλμπουμ το οποίο λέγεται The Dio Album, όπου παίζει σε instrumental εκτελέσεις κλασικά τραγούδια από την πορεία του Ronnie James Dio. Τόσο από τους Rainbow, όσο και από τους Sabbath, όσο και φυσικά από την προσωπική καριέρα του μεγάλου Ronnie Dio. Οι κιθαρίστες που έχουν ακούσει τα δύο τραγούδια τα οποία έχουν βγει μέχρι τώρα, το Holy Diver και το Heaven and Hell, λένε πως είναι εκπληκτική η απόδοσή του, ιδιαίτερα στις φωνητικές γραμμές που τις παίζει με lead κιθάρα. Πιάνει, λέει, ακόμα και τις ανάσες του Ronnie. Δεν ξέρω πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να αφορά γενικότερα το κοινό, αλλά άμα το κρίνουμε ως έναν φόρο τιμής ενός πολύ σπουδαίου κιθαρίστα σε έναν πάρα πολύ σπουδαίο τραγουδιστή, το δεχόμαστε και προχωράμε παρακάτω. Πάμε τώρα στις Ελβετο-Ολλανδές, τις Burning Witches, οι οποίες και έχουν έτοιμο το πέμπτο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 5 Πέμπτου, πολλά πεντάρια μαζεμένα, με τίτλο The Dark Tower, εμπνευσμένο από την ιστορία της κόμισσας Elizabeth Bathory. Αν, λέω αν, είχαμε ένα cent για κάθε φορά που μία metal μπάντα γράφει τραγούδι για την κόμισσα, θα ήμασταν πλούσιοι, που λέει και το παλιό κλισέ. Το ομότιτλο τραγούδι πάντως είναι ωραιότατο, επικό και μεγάλο. Πάμε να τις δούμε και πίσω για να μπούμε στο δεύτερο 30 λεπτό του σημερινού TV War. Πάμε! Οι Villagers of Ioannina City, η Vic, είναι ένα φαινόμενο της ελληνικής σκηνής. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλο σχήμα στον σκληρό ήχο και στον ευρύτερο χώρο αυτού, που με μόλις ένα EP και ένα full album να γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία, γεμίζοντας πραγματικά μεγάλους συναυλιακούς χώρους, όπως η Τεχνόπολη στο Γκάζι, το θέατρο στο Βύρονα ή το γήπεδο του Taekwondo στο Φάλιρο, όπου τον Φεβρουάριο του 20, λίγο πριν την πανδημία και την καραντίνα και όλα αυτά τα σουρεαλιστικά που ζήσαμε, έδωσαν μια μεγάλη συναυλία, η οποία και τώρα, 3 χρόνια αργότερα, κυκλοφορεί σε όλα τα format. Είναι φοβερό αυτό που έχουν πετύχει οι Vic, όπως επίσης είναι σπουδαίο ότι δεν επαναπαύονται με όσα γίνονται εντός συνόρων και περιοδεύουν στο εξωτερικό, χτίζοντας και εκεί το όνομά τους. Για αυτά και για πολλά άλλα ακόμα, ο frontman τους μιλά στο Metal Hammer, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Η Vic είναι στην πίσω όψη του περιοδικού, ενώ στην μπροστά έχουμε τον Black Metal, τον Venom, κυρίες και κύριοι, που με αφορμή... Τι είπαμε, Βαρ? Έχουμε λοιπόν τον Black Metal, τον Venom, που με αφορμή τα 400 του γενέθλια, λέμε την ιστορία του και μιλάμε για ακόμα 30 Black Metal δίσκους, που κυκλοφόρησαν μέχρι το 1999, 30 δίσκους που όρισαν το ιδίωμα. Ακόμα στο νέο Hammer μιλάμε με τους Camelot και τους Elysion και τους Hagen και πολλούς ακόμα. Στο Horror είναι η φανταστική Entheos, θα τους δούμε λίγο αργότερα, φυσικά όλες οι μόνιμες στήλες. Με το Past Tense να δίνει ρέστα αυτό το μήνα, μιας και μιλάμε με τον Rudy Sarzo, μπασίστα του Ozzy Osbourne, του Ron James Dio, τον White Snake, αλλά κυρίως τον Quiet Riot, στο μυθικό εκείνο άλμπουμ, το Metal Health, του οποίου και την ιστορία μας διηγείται ο Rudy Sarzo στο νέο τεύχος του Metal Hammer. Γενικά, στο Hammer βρίσκεται πράγματα που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού και που σίγουρα θα απολαύσετε την ανάγνωσή τους, γιατί only print is real, που λέει και το παλιό. Ρητό, και μέσα σε όλα αυτά θα βρείτε και τον τραγουδιστή, τον Beast in Black, ενός από τα μεγαλύτερα power metal σχήματα των ημερών, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, να μας μιλά για τις
συναυλιακές του εμπειρίες λίγες μέρες πριν τους απολαύσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη σκηνή του Γκαγκάριν. Πάμε να τους δούμε. Είναι πλέον γεγονός. Ανακοινώθηκε και έγινε χαμός. Οι Guns N' Roses έρχονται στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου και αυτό είναι κάτι που το ξέρουν όλοι. Είναι η τρίτη φορά που θα δούμε τους Guns στην Ελλάδα. Η πρώτη ήταν το 1993. Πριν από 30 χρόνια και πάλι στο ΆΚΑ, Βάρε, εκεί ήσασταν. Εγώ σίγουρος. Εγώ όχι για άλλους λόγους όμως. Και εμείς για άλλους λόγους ήμασταν εκεί, αγαπητό Βάρ. Αχα! Η δεύτερη ήταν το 2006 στη Μαλακάσα, που είδαμε τους λεγόμενους Axl Roses, την μπάντα δηλαδή με μοναδικό αυθεντικό μέλος τον Axl Rose. Το ότι ανέβηκε στη σκηνή ο Izzy Stradlin θα το έλεγε και τυχαίο γεγονός και πραγματικά μας φαίνεται αδιανόητο το ότι η συναυλία του 06 είναι πιο κοντά σε αυτήν του 93 παρά στο σήμερα. Τα μυαλά μου πονάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι Guns ξανάρχονται με τον Axl και τον Slash και τον Duff και τα άλλα παιδιά και αυτό που κάνουν είναι ένα υπερθέαμα πραγματικά. Προσωπικά είχα την τύχη να τους δω στο Grassbook πριν από μερικά χρόνια και έπαιζαν για πάνω από 3 ώρες τη μία κομματάρα μετά την άλλη και περάσαμε φανταστικά, η μπάντα πετάει και αν ο Axl είναι σε καλή μέρα, που γιατί να μην είναι, δεν είναι και ο Vince Neil, η κατάσταση είναι άχαστη. Μιλάμε για μία θρυλική μπάντα, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, για μία από τις περιπτώσεις που το συγκρότημα ξεπερνά τα όρια της μουσικής και γίνεται μέρος της γενικότερης pop κουλτούρας της εποχής, όχι μόνο της δικής του, γενικότερα. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει επίσης για τις τιμές των εισιτηρίων, που ξεκινούν από εκεί που ξεκινούν και φτάνουν εκεί που φτάνουν. Δεν είναι τζάμπα, προφανώς, δεν είναι και απλησίαστα όμως. Είναι πιο φτηνά, ας πούμε, από ότι είναι η αντίστοιχη συναυλία στην Ισπανία ή τη Γερμανία και ενδεχομένως έτσι θα έπρεπε, αλλά πολύ γκρινιά ρε παιδιά, πολύ γκρινιά. Και ξέρω εγώ, εσείς που γκρινιάζετε για τα εισιτήρια των Guns N' Roses, δεν σας βλέπω να γκρινιάζετε που το κοτόπουλο έχει πάει 20 ευρώ και η βενζίνη, ξέρω εγώ, όσο έχει πάει. Την Guns N' Roses δεν είμαστε. Πάμε να δούμε άλλα νέα. Η Fear Factory ανακοίνωσαν επιτέλους τον νέο τους τραγουδιστή. Το πήγαιναν από εδώ, το πήγαιναν από εκεί, ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Μίλο Σιλβέστρο ονομάζεται ο νέος frontman των θρυλικών industrial metalers και περιμένουμε να ακούσουμε τι θα κάνουν με αυτόν. Προχωράμε σε άλλα νέα. Ο τραγουδιστής των Voivode, ο Dennis Belanger, να το πούμε και στα γαλλικά, το ξέρουμε όλοι ως Snake, ανακοίνωσε πως οι Voivode θα κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ στο οποίο και θα γιορτάζουν τα 40 χρόνια παρουσία τους στον χώρο, επανηχογραφώντας κάποια από τα κλασικά τους τραγούδια, από όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει μέχρι τώρα στην πορεία τους. Γενικότερα το άλμπουμ θα λέγεται Morgoth Tales, νομίζω πως είναι και μια σαφής αναφορά στο Morbid Tales των Celtic Frost, τους οποίους και πολλοί αγαπάνε οι Voivode. Ακόμα, η Merciful Fate, τι θα γίνει με αυτό ρε Βάρ, τώρα μου λες. Εδώ και 4 χρόνια, 5, 10, δεν ξέρω πόσα, συζητάμε πότε θα βγει το νέο άλμπουμ του King Diamond και πότε θα βγει το νέο άλμπουμ των Merciful Fate. Και έρχεται το νέο και μας λέει πως έχουν 3 τραγούδια, λέει, έτοιμα. Πολλά έχει. Πολλά έχει. Ξέρω να σου πω πότε θα βγει. Για πες. Μάζε με τον Bruce Dickinson, μοιάζει μόνο αυτά που κάνουν 100 αιώνες. Εντάξει, μάλιστα. Πάντως βγαίνουν και δουν συνεντεύξεις κιόλας και ξέρεις, έχουμε λέει παιδιά να σας κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δήλωση. Και λες και εσύ τώρα θα σκάσει η ημερομηνία κυκλοφορία του δίσκου και σου λέει έχουμε 3 τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να ζήσουμε με αυτό. Περιμένουμε το νέο άλμπουμ των Merciful όσο και του King Diamond και που λες Βαρ, η Alyssa White Gloves των Arch Enemy, την ξέρουμε γιατί εκτός από frontwoman των Arch Enemy και πάρα πολύ ωραία και δυναμική παρουσία πάνω στη σκηνή, είναι και πάρα πολύ ενεργή vegan, που αυτό συνεπάγεται ότι έχει και μια ιδιαίτερα έτσι αυξημένη και έντονη οικολογική συνείδηση. Πρόσφατα λοιπόν έκανε μια φωτογράφηση για λογαριασμό της ΠΕΤΑ, της Οργάνωσης για τα Δικαιώματα των Ζώων, όπου φωτογραφήθηκε ως γοργόνα μέσα σε ένα δίχτυ ψαρέματος, λέγοντας ότι τώρα που ξεκινά η νηστεία είναι κρίμα να μην βλέπουμε τα ψάρια, τα ζώα της θάλασσας ως ζωντανούς οργανισμούς, ότι είναι και αυτά ζώα και πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα συμπεριφερόμαστε με τον αντίστοιχο τρόπο. Γιάννη, ξέρεις τι είναι, δεν έχει να κάνει άμα συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε με την Αλίσσα ή όχι, ή αν δεν μπορούμε να περάσουμε 3 μέρες χωρίς να έχουμε φάει μπριζόλες ή οτιδήποτε.
Νομίζω όμως πως το θέμα είναι ότι η Αλίσσα αυτό το οποίο πιστεύει και αυτό το οποίο χαρακτηρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής της, το υποστηρίζει ενεργά και με κάθε δυνατό τρόπο. Και γενικότερα νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πιστοί απέναντι στα πιστεύω τους είναι σοβαροί άνθρωποι και σίγουρα πρέπει να τους δώσουμε την προσοχή μας. Ναι, και να συμπληρώσω ότι καλό θα είναι αυτό που λέμε να τα πράττουμε κιόλας. Να μην είμαστε μόνο ξεμπλα μπλα και μετά να τρώμε κουβάδες με κρέακ. Practice what you preach. Yes, που λέγανε preach, και οι μόνο πρόγονοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε νέο single από τους Fargo, τη λέγεται Destiny's Calling. Προηγούνται οι Great Pleasures με καινούριο single και αυτοί. Και επανερχόμαστε, έχουμε φανταστικές επαιτίους για σήμερα. Για πάμε. In Purgatory, η έμφεος ένα νέο συγκρότημα του μοντέρνου tech death metal μας έβαλαν στο τρίτο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Time will take us all είναι ο, ο αισιόδοξος τίτλος του νέου τους δίσκου και πάμε να δούμε ορισμένες επαιτίους, να θυμηθούμε τι έγινε στον πλανήτη heavy metal σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν χθες. Ήτανε 4 του Μάρτη του 2003, πριν από 20 χρόνια θεέ μου, όταν οι Voivod κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Voivod, ήταν ο δίσκος στον οποίο επανήλθε ο τραγουδιστής τους, ο Snake, για τον οποίο μιλάγαμε νωρίτερα. Ήταν και το πρώτο άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησαν με τον Jason Newsted, τον Metallica, στον ρόλο του μπασίστα. Ήταν τότε που ο Jason είχε ό,τι είχε αποχωρήσει από τους Metallica και ήθελε να βοηθήσει τους Voivod, τους οποίους αγαπούσε πάρα πολύ, και όχι μόνο έγινε μέλος τους, έπαιξε στο δίσκο και περιόδευσε μαζί τους, αλλά κυκλοφόρησε και το άλμπουμ από την δική του δισκογραφική εταιρεία, την Chop House Records. Ήταν και το τελευταίο άλμπουμ των Voivod με τον Piggy στις κιθάρες, έχει και αυτό την σημασία του, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ακόμα, 4 Μαρτίου του 1983, πριν από 40 χρόνια αυτό, οι Thin Lizzy κυκλοφορούν το τελευταίο του studio άλμπουμ, το Thunder at Lightning, αυτό με τον John Sykes στις κιθάρες, το πιο heavy metal album των Thin Lizzy. Μετά είχαμε την πορεία που όλοι ξέρουμε, σχεδόν 3 χρόνια αργότερα, ο Phil Lynott έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο εξαιτίας των καταχρήσεών του και κάπου εκεί πέρα τελείωσε άδοξα όχι μόνο η πορεία των Thin Lizzy, αλλά και η παρουσία ενός τόσο σημαντικού, τόσο δημιουργικού ανθρώπου στο χώρο. 4 Μαρτίου του 1985, οι Accept κυκλοφορούν το Metal Heart. Φανταστικό, καταπληκτικό άλμπουμ, πανδιάσιμο, ειδικότερα για τον ομότιτλο ύμνο που μέχρι και σήμερα σε συναυλίες του συγκροτήματος όλοι τραγουδούν το, το πέρδωμα του Μπετόβεν, το οποίο και διασκευάζουν πάρα πολύ όμορφα. Σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον που λες Γιάννη, 4 του Μάρτη του 2014, πριν από 9 χρόνια, ο Σελίμ Λεμούτσι, τον The Devil's Blood, αποφάσισε να δώσει τέλος στην ζωή του. Δεν θα πω αφήνοντας τον μάτι του το κόσμο όπως λέει το κλισέ, μάλλον για να βρει κάτι καλύτερο που πίστευε αυτός. Κάτι τέτοιο. Εγώ θα πω απλά πολύ μεγάλη απώλεια. Έδωσε φανταστικούς δίσκους με τους Devil's Blood και πιστεύω ότι αν έκανε λίγο υπομονή ακόμα θα δουν ακόμα περισσότερα. Εντάξει, από εκεί και πέρα, τα έχουμε πει πολλές φορές, όποιος θέλει να σκορπιθεί ας τσεκάρει σε Nim και Devil's Blood. Ακόμα, 4 του Μάρτη του 1963, αυτή τη φορά έχουν περάσει 60 ολόκληρα χρόνια, από τότε που γεννήθηκε ο Jason Newsted, μπασίστα των Flotsam and Jetsam αρχικά, έγινε πανδιάσημος από τη συμμετοχή του στους Metallica, φανταστικός μπασίστας, ασύλληπτος headbanger, Voivod και πάρα πολλά ακόμα, ενώ στις 5 Μαρτίου του 2002, μιας και μιλάμε για τον Jason Newsted, να πω ότι τότε κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο της δικής του μπάντας, τον Echo Brain, για να το πούμε πιο σωστά, σε ένα κομμάτι των οποίων συμμετέχει και ο Kirk O'Hammett των Metallica, και για να μείνουμε στους μπασίστες των Metallica, να πούμε ότι ήταν 5 Μαρτίου του 1983, πριν από 40 χρόνια, όταν ο Cliff Burton έπαιξε την πρώτη του συναυλία με τους Metallica στο Stone Club στο San Francisco, στην Καλιφόρνια φυσικά. Προχωράμε με τις επαιτίους. Ήταν 5 Μαρτίου του 2002, όταν η Black Label Society του Zakk Wylde κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ, το 1919 Eternal, και για να μείνουμε στους μπασίστες των Metallica, είναι φοβερό αυτό, να πούμε ότι ο Τρουχίλιο συμμετέχει σε αυτό το δίσκο, οπότε τους πιάσαμε και τους τρεις μπασίστες των Metallica σήμερα στις επαιτίους. Ακόμα, σαν σήμερα, 5 Μαρτίου του 1984, ο Yngwie J. Malmsteen
κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το Rising Force, που είναι γνωστή ιστορία. Έφυγε από την Σουηδία, πήγε στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, έβγαλε αρχικά ένα δίσκο με τους Steelers, στη συνέχεια βρέθηκε με τους Alcatraz του Graham Bonnet, πρώην τραγουδιστή των Rainbow, στη συνέχεια τον τσίμισε, όπου πιο πριν τον είχε τσιμπήσει ο Mike Varney, ο άνθρωπος της Shrapnel Records, η γκουρού της ηλεκτρικής κιθάρας, του έδωσε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο παίζεται η κιθάρα. Γιάννη, σε θέλω τώρα, σε θέλω. Σε θέλω, 6 Μαρτίου 89, 34 χρόνια πριν, πρώτο άλμπουμ από Dream Theater. When Dream and Day Unite, παρακαλώ. Έχω μια φοβερή ιστορία, πάω λίγο μεγάλη, να την πω άλλη φορά. Εντάξει. Ωραίο άλμπουμ τελικά. Τελικά ωραίο άλμπουμ. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ενώ. Last but not least. 6 Μαρτίου 1954 γεννήθηκε ο αρχηγός. Ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο πατέρας, ο Joey DiMaggio των Manowar. Αυτό κάνει 69 έτη από τότε, να είναι γερός, να είναι πολύχρονος. Είναι πολύ εύκολο να βγεις και να κατηγορήσεις τους Manowar. Να μιλήσεις για δερμάτινα σοβρακάκια, για baby oil, για βαλχάλες, για heavy metal και για διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Το δύσκολο είναι να γράψεις κομμάτια όπως το Battle Hymn, το Bridge of Death, το Dark Avenger, το Warriors of the World United, το Guyana, να αφήσεις έναν μύθο πραγματικά από μουσική πίσω και να είσαι μία από τις πάρα πολύ λίγες μπάντες η οποία έχει αφήσει στίγμα στο κλασικό heavy metal, στο επικό heavy metal, στο black metal, στο doom metal, στο death metal. Βρείτε άλλη μπάντα που να έχει επηρεάσει τόσο πολύ όλα αυτά τα ιδιώματα όσο η Manowar και στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι άλλο θέλετε. Νομίζω πως το βίντεο του ανήκει. Αυτή λοιπόν ήταν η Manowar στο Warriors of the World United με αφορμή τα γενέθλια του μεγάλου του Joey DiMaggio και παιδιά ήρθε η ώρα για Visions from the Underground. Να βάλουμε σήμα. Να βάλουμε σήμα, ρίξε σήμα. Λοιπόν, το συγκρότημα που θα δούμε σήμερα έρχεται από το Βέλγιο και λέγονται Predatory Void και είναι ένα συγκρότημα που έχει δημιουργήσει ο Λενάρτ Μποσού, ο οποίος είναι πιο γνωστός ως βασικός άνθρωπος κιθαρίστας των Amen Ra και των Oath Breaker. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκε σε μια φάση όπου έγραφε κάποιο υλικό το οποίο πίστευε πως δεν ταιριάζει και τόσο καλά στους Amen Ra. Οπότε αποφάσισε να βρει άλλους μουσικούς από την ευρύτερη περιοχή του Βελγίου και να δημιουργήσει ένα καινούργιο συγκρότημα. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στους διάφορους μουσικούς που βρήκε, βρήκε και την καταπληκτική Lina R, η οποία στην καθημερινότητά της είναι tattoo artist, βρήκε και άλλους μουσικούς και δημιούργησε αυτό το συγκρότημα, το οποίο ανήκει στη γενικότερη Ra family, όπως λέγεται. Παίζουν αυτό το βαρύ post εν πάση περιπτώσει metal, που είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό και ιδιαιτέρως αποπνικτικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Το άλμπουμ λοιπόν των Predatory Void λέγεται Seven Keys to the Discomfort of Being και το βίντεο το οποίο θα δούμε είναι το Endless Return to the Kingdom of Sleep, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός περιγράφει ως μια σταδιακή βύθιση στο βασίλειο των εφιαλτών, εκεί πέρα που η υπνική παράλυση και οι παρεστήσεις οι οποίες και δημιουργούνται από την έλλειψη του ύπνου μπαίνουν βαθιά μέσα στο αποσυνείδητο και βγάζουν έξω ευαισθησίες οι οποίες ήταν πολύ βαθιά κρυμμένες. Πάμε να δούμε αν ισχύουν όλα αυτά και επανερχόμαστε για γκρανά φινάλε. Αυτή λοιπόν ήταν και η Predatory Void στο απόψινό Visions from the Underground και πάμε για grand finale, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Μέχρι αυτή την ώρα που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, ανανεώνουμε για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, κλείνοντας με τα παιδιά. Τους αγαπημένους. Τον Nick Holmes και τον Greg McIntosh των Paradise Lost, οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το καινούργιο project, τους Host, όπου παίζουν ένα το rock με πολλά στοιχεία από την ηλεκτρονική μουσική. Εν πάση περιπτώσει, τα λέμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Να προτείνουμε κανένα δισκάκι, να έχουμε να ακούμε μέχρι τότε. Όχι αυτόν τον host σίγουρα. Δεν ξέρω, Βάρια, προτείνετε κανένα δίσκο. Θα γινώ κλισέ να πω το Edge of Aquarius από Vic. Και καθόλου κλισέ, μεγάλη δισκάρα.
Λοιπόν, εγώ θα πρωτοτυπήσω, θα πω Nevermore, Big Heart in a Dead World. Εντάξει, ρε Σιγιάννη, θα το δεχτούμε. Εντάξει, παιδιά, τα γενέθλια του αρχηγού είναι Manowar, Manowar, Into Glory Ride κτλ. Κτλ. Φινάλε λοιπόν με τον Nick Holmes και τον Greg McIntosh από τους Paradise Lost, το νέο του σχήμα, τους Host. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.